Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Underdogs by God Game Experts είναι το The Association και μάλιστα όχι μια ακόμα εκπομπή, η εκατοστή εκπομπή The Association εδώ στο YouTube, στη μαγική τηλεόραση που μπορείτε να δείτε παντού στο κινητό σας και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Και συγχαρητήρια για μας, μπράβο, που τα καταφέραμε 100 εκπομπές, μπράβο, συγχαρητήρια. Έλα εδώ τα έχεις δει πως πάνε αυτά, είναι πάρα πολύ μοδάτα. Πάμε παρουσίαση, απέναντι είναι ο Βίτωνας. Έχουμε και ένα γενικό δυνατός, αυτός είναι που σηκώνει το χέρι. Δεξιά μου είναι Αθέατος, με τη μαύρη την Underdogs. Βλέπετε εδώ έχουμε και τα χρώματα που αρέσουν στον καθένα. Αλλά είναι ο Ζαν, ο Γιάννης Κατζαντάκης, Underdogs. Και εγώ με την Τζεϊρίκο. Χρόνια μας πολλά. Και αυτή είναι η κούπα μας εδώ, γιατί σηκώνουμε και εμείς κούπα. Χρόνια μας πολλά. Θα κάνουμε και ένα ξεχωριστό Νάκι προς το τέλος λίγο για να κάνουμε ένα reminisce down memory lane. Τι θυμόμαστε, τι κάνουμε. Εκεί σαν τον Κύριακο θα σκάσει αυτό, ποιο ενδιαφέρεται. Ναι, αλλά ξεκινήσουμε γιατί αν βλέπετε NBA και έχουν γίνει πολύχρωμες οι οθόνες σας, εάν στραβώνεστε μέσα στη μέση της νύχτας, θα καταλάβετε που είναι η μπάλα και αν από κάτω είναι η διαφήμιση, τα χρώματα της ομάδας που αντιπαθείτε ή συμπαθείτε, ξεκίνησε το Αμερικάνικο κύπελο. Έτσι θα το πούμε, σωστά, έτσι. Σωστά. Πιο ελληνικά δεν μπορώ να το πει. Έτσι, κύπελάρα. Το NBA Cup. Έτσι, και όχι Team Cup. Δεν είναι πια in season tournament. Όχι. Είναι Cup. Όχι. Είναι Emirates. Emirates Cup, πήρε και το όνομά του, πήρε και το χορηγό του. Έχουμε τον πρώτο αγώνα και έχουμε και πολλά ωραία αποτελέσματα και πολλές εκπλήξεις, τα οποία να θυμίσω, έτσι επιτροχάδι, ότι μετράνε στην κανονική περίοδο, ότι γίνονται κανονικά σαν να είναι μια κανονική έτσι, αγωνιστική, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχουν τρεις φανταστικοί όμιλοι. Δηλαδή, τι σημαίνει φανταστική, ότι πάρα πολύ ωραία. Φανταζόμαστε και κάποιου διαφορετικού όμιλου από τα division που έχουμε παρουσιάσει, από του οποίου περνάει ένα και πηγαίνει μετά σε ένα νοκάουτ και καταλήγουμε να παίξουμε ένα πολύ μικρό τουρναμεντάκι στο Las Vegas, όπου ο νικητή παίρνει ένα πολύ ωραίο τσίγκινο. Δεν κρεμάει μπάνερ Los Angeles, δεν κρεμάμε. Αλλά παίρνει και 500 χιλιαρικάκια ο κάθε παίχτη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, δεν σα χάλασε καθόλου. Για τον εντουράζ αυτά να τα κάνουμε λίγο έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και γενικά εντάξει. Εντάξει, ο θεσμός είναι νεοσύστατος, αγαπημένος και κυρίως δηλαδή για τους graphic designers είναι πάρα πολύ αγαπημένος. Πολύ καλό είναι, πολύ καλό. Και βλέπεις ρε παιδί μου και λίγο έτσι ατμόσφαιρα play-off μέσα σε εποχές που είχαμε συνηθίσει στην αρχή τη σεζόν, να είναι όλα χαλαρά. Πολύ εντάξει, χαλαρά, ναι. Θα καταλήξουμε στο πιο σημαντικό μάτς της αγωνιστικής, γιατί θα δούμε αν θα μας πάρει ο χρόνος να το κάνουμε ξεχωριστό ή να δούμε αυτό. Αλλά ας δούμε δύο-τρία πράγματα. Για παράδειγμα, το πιο σημαντικό είναι ότι οι Bucks κερδίσανε στο season tournament, του ξεκίνησε καλά. Να σου πω κάτι, ας πάρουν το κύπελο. Ας πάρουν το κύπελο. Άμα μπορούν, ας πάρουν το κύπελο. Και η Λάρισα, ξέρω εγώ, όταν το πρωτάθλημα πήγε στραβά. Έτσι, και το. No pun intended, το Milwaukee είναι η Λάρισα, ξέρω εγώ, τη Αμερική. Μακάρι. Όταν πήγαμε το κύπελο. Σε αγροτική περιοχή. Αγροτική περιοχή. Μπορούσε να είναι η Λασόνα. Η Λασόνα. Η Λαμία που είχε κάνει την έκπληξη. Όχι το τυρί και η Λασόνα. Αλλά τέλος πάντων, το Milwaukee, όταν μια ομάδα δεν είναι τόσο ψηλή δυναμικότητα για να διεκδικήσει τον τίτλο, πάει να πάρει όποιο τίτλο μπορεί. Τώρα που υπάρχει μια ευκαιρία. Χαρακτηριστικό πράγμα το είπε οι Lakers. Οι οποίοι το πήραν. Βέβαια, οι Bucks έχουν πάρα πολύ συνδύσει, θα πούμε και στα hot takes διάφορα. Εχθές δεν νικήσαν κάποιο σημαντικό αντίπαλο. Τον Τόροντο. Τον Τόροντο. Μάλιστα, την ομάδα που κάνει tanking προφανέστατα. Πόστερ έγινε ο Γιάννης από έναν πουθενά εχθές, να το πούμε αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν ήταν καθόλου ωραίο. Αλλά. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Αλλά εντάξει, άμα πας. Δεν τον είπαμε και πουθενά. Γι' αυτό δεν είπαμε και πουθενά. Άμα πας να κόψεις, θα γίνεις. Πάντως, Grady Dick πρέπει να έχει πλέον. Τον έχω. Δεν πάω καλά, αλλά τον έχω. Έχει πλέον δείξει ότι πάει για breakout sophomore season. Ναι. Το quickly με το που γύρισε ξανά έφυγε. Τον κράζαμε, τον κράζαμε, τον κράζαμε τον Dick, αλλά έχει ωραίο ρεπερτόριο. 20 πόντους μισό ώρα έχει. Dick's not boring. 20 πόντους Dick. Παίζεις. Να πούμε ότι το Μιγόκι δείξε χωρίς το Λίλαρντ. Είναι μια μικρή εβδομέρεια. Ίσως να είναι καλύτερα. Λες. Ξέρω εγώ, ο Λίλαρντ μου φαίνεται ότι βαριέται. Ότι κατάλαβες, δεν πάει και τέλεια. Και όχι απλά αυτό. Κέρδισαν με τον Γιάννη να κάνει χειρότερη του εμφάνιση φέτος, ενώ από την άποψη αριθμών. Κανονικά έχει 33 πόντους. 32 πόντους, 12, 13 rebound και 5 assist. Μην πει κανένα ότι ο Φάνης Γκέκας ήταν πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο γερμανικό που ήταν με την καλύτερη. Το λες, έτσι μην το πει κανένα, γιατί τα ακούω αυτά. Ότι συνήθως οι πρώτοι σκόρερ βγαίνουν τις χειρότερες ομάδες του Άσερ Γουέστμπουκ. Είναι ένα μάτσο λοιπόν που έχουν πάρει 17 σούτο Πόρτης, 14 ο AJ Green, 14 ο Μπρουκ Λόμπζοκέι και ο Ράιαν Ρόλινς. 4 στα 12 σου, δεν καταλαβαίνω. Το καλό το μάτσο. Τι συμβαίνει. Pre-season είναι αυτό. Το έκανε προχθές στη Βοστόνη, αλλά τελικά δεν του έκατσε δουλειά. Νικάκανε εδώ στο Μόρι, την Κυριακή βασικά. Είμαστε και εδώ.
Και σας είπα θα νικήσει η Βοστόνη στο τέλος. Γελάγατε. Κέρδισε. Την ώρα που βλέπαμε τα NFL και κέρδισε. Ο Γιάννης έβαλε 43 πόντους, 16 rebound, είχε κάτι εκπληκτικά νούμερα. Ναι. Αλλά πάλι ήταν shortcomings. Τέλος πάντων, το Μιλγουόκι είχε πετύχει τη δεύτερη νίκη του. Μπράβο, συγχαρητήρια, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τρίτη. Και σαν νότερα, τρίτη. Τρίτη. Τι λέει, φίλε. Σάτσερ, φίλε. Απίστευτα πράγματα. Σε λίγο θα πιάσει το Detroit. Ναι. Καλά, δεν πιάνεται εύκολα το Detroit όμως τώρα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο γενικά να βγεις play-off από την Ανατολή. Θα τα πούμε και μετά αυτά τα πράγματα. Στο 50% άμα φτάσεις. Έτσι είναι δηλαδή. Εγώ έβλεπα δήλωση ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο ο AJ Johnson και λέω άντε επιτέλους να τον δούμε για να βγει ο Gary Trent. Μάλλον τον AJ Green εννοούσαμε. Ναι, μάλλον έτσι δεν εννοούσαμε. Γιατί βγήκε ο Gary Trent, δεν παίζει τόσο πολύ, αλλά πάλι ο Johnson δεν είναι μέσα. Άρχισαν να ακούγονται και τα πρώτα μουρμουρίσματα για τον Doc Rivers. Τα πρώτα εννοείς, τι εννοείς, τα πρώτα δημόσια. Τα πρώτα δημόσια. Ναι. Επίσης ακούγεται και πάρα πολύ έντονες φημολογίες για το ότι ψάχνονται οι Bucks μήπως βρουν κάποιο buyer για τον Dame. Γιατί ναι. Ακούστηκε ότι κάνανε, έχουν τηλεφωνήσει και στις 29 υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας για trades γενικότερα που δεν έχουν να κάνουν με τον Γιάννη και τον Λίλερ. Γιατί κάποιος εδώ πέρα από τους τρεις μας, ο Ζαν, είπε ότι δεν έχουν μείνει άλλες κινήσεις. Όχι. Και πραγματικά εδώ τώρα δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Έλα, σας παρακαλώ. Πραγματικά, ποιος θα πάρει τον Λίλερ. Όχι, όπα, κάτσε. 50 εκατομμύρια περίμενε, να το κάψω. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι. Κάτσε, ρε. Φίλε. Είναι λες και είναι 42 χρονών. Τα καλά του ο Λίλαρντ δεν τα έχει ξεχάσει. Sorry. Δηλαδή. 26-27 πόντους μισό ώρα. Κάτσε, δεν έχει ξεχάσει. Εντάξει, οι άνθρωποι. 27 πόντους δεν μου λέει κάτι. Όχι, λέει στη Λίγκα όμως. Ναι, αλλά είναι και πώς βάζεις στους 27 πόντους. Είναι το τι ζητάς όμως, ρε Γιάννη, για αντάλλαγμα. Αυτό είναι το θέμα μας. Σε μια ομάδα η οποία είναι στημένη αλλιώς και έχει παίκτες ρολίστες που είναι καλοί και παίζουν άμυνα γύρω του, ο Λίλερντ μια χαρά θα είναι. Δεν νομίζω ότι ο Λίλερντ, η καριέρα του Λίλερντ θα τελειώσει μετά αυτό το πέρασμα. Όχι, το φιάσκο θες να πεις. Το φιάσκο. Είναι και πολλά τα λεφτά. Μάλιστα. Η Ατλάντα κέρδισε. Θα πω και για την Ατλάντα πιο μετά. Έχω πολύ. Κάτσε, μισό λεπτό. Είπαμε ότι αναφέρθη το Detroit. Ναι. Ας μιλήσουμε για το Detroit. Μπορεί να κάνει μια φίλε, ναι. Ιστορική νίκη χθες. Μίσιγκαν, πάμε στο Μίσιγκαν. Ατυχώς δεν έχει άλλες μια-δύο νίκες, θα έλεγα. Έτσι, ατυχώς. Πάρα πολύ σωστά. Μεγάλη νίκη τώρα με blooper επικό. Δηλαδή, που δεν το περιμένεις. Για όποιον δεν το είδε, το Detroit κέρδισε τους Heat χθες. Και ενώ. Τι έγινε τώρα. Κάνουν ένα out. Τέλος πάντων, ο Hero είναι σε φάση παιχνίδι βραδιά καριέρας, ξέρω εγώ, χθες. Έχει βάλει 40 πόντους. 40 πόντους. Ναι. Σαφώς και έχασε το κρίσιμο σουτ όταν του ζητήθηκε. Δεν έγινε ο Hero. Όχι. Ήταν ένα Hero Ball το οποίο έληξε σε. Ναι. Και ουσιαστικά τελευταία. Νομίζω. Κάτι, το θυμάσαι εσύ, Βίτα, που σε έγινε. 1,8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κάνανε ένα alley-oop out of bounds. Κάνανε στον Ντούρεν και βάλανε το καλάθι που έλειξε το μάτς. Που είναι ουσιαστικά στους δύο, πάει συν δύο η διαφορά, στην πρώτη παράταση τώρα αυτό. Και από εκεί που είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα. Όχι, ρε! Με αυτοί σοφάρισαν! Ναι, ισοπαλία είναι. Έτσι. Και δεν έχει time out. Και παίρνει time out. Και βάζουν τις βολές. Έκανε Chris Webber. Και πουλ το Chris Webber. Μίσιγκαν, καλά το πάτε. Ισχύει. Να μιλήσουμε λίγο για το Λέφαντα στο δωμάτιο. Που, εγώ θα σας πω κάτι. Κάθε εβδομάδα, όσο υπάρχει το In-Season Tournament ή αλλιώς το Cup ή το Emirates Cup, θα τα βλέπω όσα μπορώ live και όσα μπορώ στα highlights και θα βαφτίζω από το καλύτερο παρκέ της εβδομάδας. Ναι. Το καλύτερο παρκέ της εβδομάδας ήταν η Βοστόνη. Μου άρεσε πάρα πολύ το πρασινάκι. Ήταν λίγο ξεκούραστο στο μάτι. Δηλαδή, αυτά τα μπλε τα σκούρα που βλέπω στο Golden State. Και δηλαδή, πραγματικά. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή ένα πράγμα. Κάνετε, εν τω μεταξύ, παθαίνω σύνδρομο χόκκι. Χόκκι σύνδρομο λέμε όταν δεν μπορεί να βρει το πακ που είναι το μπαλάκι. Πολλές φορές δεν βρίσκει την μπάλα μέσα στο NBA Cup. Ναι. Λοιπόν, ήταν το πιο ωραίο, το πιο συμμαζεμένο. Δεν υπήρχε πολλή κίνηση, πολύ movement. Αυτό μου άρεσε περισσότερο. Αλλά βέβαια το κριτήριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι να δει μπάσκετ. Άμα το κριτήριο πηγαίνει καθαρά, εικαστικά, θα πηγαίναμε στο Golden State. Έτσι, δηλαδή εκείνα τα μπλε και τα κίτρινα. Και μια και έκανε την αναφορά στη Βοστόνη, να πούμε ότι έχασε. Έχασε την Ατλάντα. Από την Ατλάντα. Από μια την Ατλάντα. Από την Ατλάντα χωρίς τον Τρέι Γιάνγκ. Ναι. Δηλαδή, ήμαρτον. Να σου πω, αυτό που λέει ο Μπιλ Σίμονς το Ewing Theory. Μήπως τελικά είναι. Να εξηγήσουμε λίγο το Ewing Theory. Το Ewing Theory είναι όταν ο Πάτρικ Ewing είχε χτυπήσει το 1999. Το 99, την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του μπάσκετ. Που ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης των Knicks και τελικά οι Knicks πήγαν καλύτερα χωρίς αυτόν και φτάσανε μέχρι τους τελικούς. Ως 16η ομάδα. Ναι, το μαζικό σέντερ τον Γκέρ Τόμας και τον Μάρκος Κάμπι. Το όταν βγει ο Στάρ σου, μήπως οι άλλες συσπυρώνονται και παίζει τελικά καλύτερα η ομάδα όταν λείπεις. Τι να σου πω, πάντως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να λειτουργεί. Ήταν ένα μάτς πολύ περίεργο.
Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς ήταν. Ωραίο μάτς. Ήτανε, πολύ ωραίο είχαν ένα καταληκτικό Τζέλεν Τζόνσον και ένα ακόμη πιο καταληκτικό Ντάισον Ντάνιελ. Ντάισον Ντάνιελ ψηφίζω. Η Ατλάντα Χοκς. Αλλά και δεν έπαιξε με Βοστόνη. Δεν έπαιξε με Βοστόνη. Πολύ καλά. Αμυντικά θα μπορούσε να παίξει καλύτερα. Δεν παίζει και άσχημα με Βοστόνη. Όχι, δεν παίζει πολύ καλά. Έχει καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν έχει φίλε την καλή ομάδα. Τι να πούμε τώρα, επειδή πρωταθλητέ. Έχει την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Σε Power Rangers ποια θα ήταν πρώτη. Εντάξει, θα ήταν πρώτη IDT, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα κάνουμε. Δεν μπορεί να μην την βάλει. Δηλαδή, καλύτερα παίζει το Cleveland. Ναι, δηλαδή είναι εντάξει. Αλλά η Βοστόνη είναι η δεύτερη καλύτερη στην Ανατολή σίγουρα. Δηλαδή το Cleveland έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα από όλες τις ιστορικές ομάδες του Cleveland. Δηλαδή έχει δεκαετία το Aid is late και με το LeBron δύο φορές. Και εδώ τώρα δηλαδή μιλάμε, έχουν τρεις παίκτες οι οποίοι είναι στο MVP ladder. Και να πούμε κιόλας ότι μετά την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, Ζακαρίρη Σασέ έδωσε απαντήσεις. 33 πόντους. Γενικά έπαιξε σαν νούμερο 2 πικ. Ένα ήταν ο Σασέ. Απάντησε στο Βαγγέλη. Ναι, σε όχι, μην έχουμε φάγει. Να πούμε λίγο και κάτι. Και δεν θα περάσει προφανώς τα ζήτητα το ότι χθες είχαμε τη μεγαλύτερη επιστροφή της εβδομάδας. Είχαμε τον ντεμπούτο που όλοι περιμέναμε. Γύρισε ο MVP της προπροηγούμενης χρονιάς. Ο Τζοέλ Εμπίδ γύρισε στο Garden και εκεί ήταν ωραίο το παρκέ. Καλά πήγε αυτό. Δεν πήγε καλά. Πώς να πήγαινε όμως. Έχασε, δηλαδή έχει μείνει ακόμα πιο πίσω η Φιλαδέλφια. Είχε καταπληκτικό μάτσο ο Πολ Τζόρτζ βέβαια, με φοβερά νούμερα. Αλλά ο Τάουνς, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να τελειώσει την καριέρα του Τζοέλ Εμπίδ. Τι εννοείς. Έχει πει ότι όπου το πετυχαίνω θα το βρει το ξύλο. Δηλαδή βασκετικά. Ο Τάουνς. Ο Τάουνς, ναι, έχει πει ότι. Κανονικά δεν φαντάζομαι ότι μπορεί γενικά, να πει. Γενικά τον είχε στο δούλεμα ο MBD όλα τα χρόνια. Ο Τάουνς, γενικά, και ο, πολύ και κράξιμο στο Twitter και τέτοια. Βέβαια, γι' αυτό έχει νευριάσει. Ο Τάουνς είναι ο χειρότερος αμυντικός ψηλός στη ρακέτα. Καλά, εντάξει. Το ξέρεις το νούμερο αυτό. Ναι. Για πες. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το. Ότι 8 στις 10 φορές το βάζω καλά. Όχι, δεν είναι 8. Πρέπει να πλησιάζει το 95% field goal percentage ο οποίος έχει το κοντά του το Towns. Εντάξει, μερικοί τα είχαν πει αυτά. 95! Δηλαδή! Δεν έχει αντίπαλο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. I hate to say I told you so. Εγώ σα το έχω πει. Στο συγκεκριμένο match πάντως ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο γιατί ήταν ο MB. Ο MB ήταν χειρότερο αυτό το πράγμα. Ήταν καλύτερο από τον MB. Όχι, μα προσπάθησε. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που δεν έχει απέναντί σου. Και ο Towns έχει μια φοβερή εμπάθεια με τον MB. Η Νίξη είναι προφανώ το 5-5. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ποιο κάνει καλή για τη Φιλαδέλφια, γιατί δεν το περιμέναμε. Ο Μακίν. Ο Μακίν έχει αρχίσει να αναδεικνύεται. Ο Μακίν είναι καταπληκτική που προηγούμενη χρονιά. Να αναδεικνύεται. Τον περιμένατε, όχι. Εγώ τον περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ολοκληρωμένη το παιχνίδι του. Είχε λίγο περισσότερο ρόλο. Νομίζαμε ότι είναι περισσότερο σουτέρ. Αυτό τελικά όμως έχει πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι. Το έχει, ναι, ωραίος ο Πιτσέκας. Και είναι και ένα. Και ο Γιαμπουσέλ είναι πολύ ωραίο. Και είναι και ένα φωτεινό. Ο Γιαμπουσέλ είναι εκπληκτικό. Ο άνθρωπο ο οποίο πληρώνει για να παίξει στη Λίγκα. Να πω κάτι. Καλά, στο προκειμένο δεν ήταν καλό. Ναι, αλλά γενικά είναι καλό. Υπάρχει μεγαλύτερο. Και αυτό είναι καλό που δεν το είπαμε την άλλη φορά. Του Νίξ. Ναι. Α, Βαγγέλη. Βαγγέλη τώρα. Είστε τι είστε, δεύτερη καλύτερη επίθεση στο NBA. Πότε το θυμάσαι ξανά να έχει σημαίνει αυτό με του Νίξ. Ποτέ. Πότε το θυμάται κανεί με τον Φίμποντο. Στο ίδιο section έχουμε το 99 και το φετινό πράγμα. Το 99 δεν είναι ομάδα, δεν παίρνει μπάλο σπρίγκολ και έφυγε ανάμεσα στον εφηδιασμό. Και πάλι όμω δεν ήσταν καλύτερη επιθετική ομάδα. Όχι, εσά έφυγε από τα πλέον. Τώρα όμω είστε δεύτερη καλύτερη επιθετική ομάδα. Λοιπόν, κοίτα, εγώ θέλω. Ομάδα του Φίμποντο, έτσι ξαναλέω. Θέλω να πω μια κουβέντα για τον Embiid, ο οποίο. Γιατί φαντάζομαι περιμένετε να πω μια κουβέντα για τον Embiid. Εγώ πέρα να ξέρεις, γι' αυτό το πήγα εκεί πέρα την κουβέντα. Ναι. Γιατί καθόμαστε και καταλαβαίνουμε στις βοηθές της βλαγίας. Κάνει ένα μάτς τραγικό. Ήταν κακό. 2 στα 11 είχε σε field goals. Το θέμα είναι, με 18% δηλαδή, σε όποιον μετράει, το τραγικό είναι το πόσο κακός ήταν στα blockout που όλοι έπαιρναν επιθετικά rebound και αυτός δεν έκανε blockout σε κανέναν. Που λες, ρε φίλε, σε έχουν κατακράξει όλοι εκεί έξω, ξέρω εγώ. Έπαιξε. Σε έχουν τιμωρήσει. Έπαιξε. Παίζει. Έτσι. Παίζει. Είναι ένα βήμα το οποίο έγινε. Ρε φίλε, δεν πρέπει να δείξει λίγο περισσότερο έτσι ζωντάνια, λίγο έτσι. Θα δείξει. Το blockout είναι ξεκάθαρα θέμα διάθεσης. Και τύπος φαίνεται ότι κοροϊδεύει. Και στις δηλώσεις μετά, έτσι. Λέει, επειδή έχουν και μάτς αύριο, σήμερα δηλαδή. Λοιπόν, λέει αύριο έχουμε παιχνίδι. Εγώ λέει εντάξει, θα ήθελα να παίξω, αλλά δεν είναι δική μου απόφαση, είναι λέει το από πάνω. Λέει εντάξει, λέει είπα ότι δεν θα παίζω σε back to back, σε το πόλεμο της καριέρας μου. Λέει. Αλλά μια κουβέντα είπαμε. Αλλά μια κουβέντα. Πάνω στο κρασί, είμαι κρασί. Στο κρασί, στην παρέα. Είμαι τρόλ, λέει, είμαι τρόλ, γι' αυτό το είπα. Πάνω στο κρασί.
Σοβαρά, σοβαρά τρόλ. Επίσης, να πούμε και το collective σταμάτημα της καρδιάς της Νέας Υόρκης, Skip the Beat, όταν ο Jalen Brunson... Όντως. Αυτό, αλλά μετά άρχισε να χτυπάνε οι καρδιές πάλι, έπαιξε μια χαρά. Ναι. Και να κλείσουμε λίγο... Πάντως, για... Towns κάνει επίσης τη χρονιά. Εξαιρετικά. Ναι. Προφανώς, αφού είπαμε πριν. Γιατί μπορεί κάποιος να άνοιξε τώρα την τηλεόραση που λέει. Είναι σίγουρα, είναι όλο NBA μέχρι στιγμής χρονιά του. Σοβαρά μιλάς. 25 πόντους, 12 rebound έχει, ρε φίλε. Κάτσε τι. Συγχαρητήρια, τι σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, γιατί βγαίνει. Εγώ δεν κοιτάω τα ατομικά στατιστικά. Τα ατομικά στατιστικά είναι μεγάλο μέρος. Εγώ θέλω να κλείσουμε το section και θα πάμε σε ξεχωριστό section για τον κουρδαστή, όπως καταλαβαίνεις, γιατί τα μακρηγορήσαμε. Κάνοντας ένα μεγάλο shout-out στους Phoenix Suns, οι οποίοι είναι πρώτοι στην Δύση, μαζί με την Οκλαχώμα που είχα σε δύο ματσάκια και με τον Golden State, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Μία ομάδα η οποία δείχνει, συγγνώμη, έχουμε καταντήσει στο να κρίνουμε το πόσο μια ομάδα το θέλει από το πόσο τσακώνεται μεταξύ τους παίχτες. Δηλαδή, βγήκε τον Ντουράν και του λέει: Νούρκιτς καλά, σοβαρά. Δεν είναι τη φάση αυτή που του βγαίνει τον Ντουράν και όχι, δεν την είδα. Του λέει: είναι μια φάση. Εύκολη επίθεση ήταν. Κάνει ο Ντουράντ μια πάσα στον Νούρκιτς. Ο Νούρκιτς είναι μέσα στη ρακέτα με πλάτη στο καλάθι και έχει μια πολύ εύκολη πάσα, ξέρω εγώ, στο σπίτι. Δεν ξέρω, ο Μπίγκλ ήταν κάποιο, ήταν ή ο Μπούκερ. Και πρέπει να τη δώσει. Δηλαδή, είναι μόνο. Και δεν τη δίνει, κάνει εκεί μια. Χάνουν την ευκαιρία. Και είναι τώρα ο Ντουράντ σε μάτς το οποίο το παίρνανε. Και του... είναι το hot mic, κανονικά έχει ανοιχτό το μικρόφωνο και του λέει: Καλά του λέει, δεν δίνει την πάσα. Ο άνθρωπο λέει: Βάζει, τα έχει βάλει όλα και δεν δίνει την πάσα. Και είναι βριάσει πάρα πολύ. Και δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό τον Ντουράντ. Παίζουν πολύ καλά. Είναι μεγάλη αποκάλυψη η Ζησάνη φέτο. Ούτε Χωζέ. Του έχει... έχει βγει πάρα πολύ ο Ιγκοντάρο. Κάνει εμφανίσεις, δηλαδή. Καλά, πέρα από αυτό το μάτς που έβαλε 15 πόντους και έπαιξε point center, αυτό που κάνει κτλ. Αυτό που χρειαζόντουσαν. Δηλαδή, κάποιοι παίχτες από την αφάνεια. Αυτό είναι Γιάννη. Ο Τάιους Τζόνς είναι ξεκάθαρα ο παίχτης που χρειαζόντουσαν. Ναι, χρειαζόντουσαν ένα αληθινό playmaker. Αλλά αυτό ήταν για τον Ιγκοντάρο που λέει. Ναι. Καθόμαστε εμείς, κάναμε στην αρχή της χρονιάς αυτά τα preview τα πολύ ωραία που θα ξαναδώ όλα. Και είχαμε αναφέρει αυτόν εδώ. Πρέπει να τον είχαμε πει ότι είχαν πάρει, αλλά όχι τον Ιγκοντάρο. Δεν είχαμε πει. Και τον Ράιαν Ντάιν είχαμε αναφέρει. Που επίση κάναμε μόνο τώρα. Όχι, είχαμε πει ότι δεν είχαμε πει ότι θα αποτελέσει factor. Λέγαμε ότι α του δώσουν μια ευκαιρία να παίξει. Εδώ τώρα βλέπει ξαφνικά. Μα δεν είχαν δεύτερο ψηλό, αυτό δεν λέγαμε. Ότι έχουν δεύτερο ψηλό. Να πούμε ότι δεν αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τον βλέπω εδώ, τον Grayson Allen, ο οποίο επέστρεψε και έκανε ένα κούκου κικ. Επέστρεψε όπως θα έπρεπε να το Γιαμπουσέλε. Το είδατε σε εκείνη την προσποίηση. Σοβαρή. Εγώ το είδα, είδα. Σοβαρή είναι η κανομαχία αυτή. Του κάνε Bruce Lee ταινία Matrix. Του κάνε. Έφαγε γόνατο πίσω εδώ για Μπουσέλε. Okay. Θα πρέπει να του θύμισε την Παρτίζαν, δηλαδή όλα. Ότι κάποια πληρώνονται. Εδώ πληρώνονται όλα. Πληρώνονται όλα αυτά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα μιλήσω για του αγαπημένου μου Portland Trail Blazers. Αυτό! Οι οποίοι δύο βράδια. Καλακέρισαν και η Magic. Οι οποίοι Blazers δύο βράδια πριν παίξανε με του Grizzlies. Οι οποίοι παίζανε χωρίς Ζαμοράν. Λοιπόν, οι Blazers. Τη βραδιά εκείνη χάσανε 45 πόντους από τους Grizzlies χωρίς τον Τζαμοράν. Βαρέσανε 42 τρίποντα σαν ομάδα και βάλανε. Τα 5. 4. Βαρέσανε 34% ποσοστό ευστοχίας γενικότερα και μόνο ένα στάρτερ είχε 10 πόντους. 23 λάθη και γενικότερα ήταν μια τραγωδία. Ο Μιάντης δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Όμως εχθές. Χθες πήγαν, υποδέχτηκαν τους, τη Μινεσότα, ναι, τους Timberwolves, ναι, που δεν περνάνε και πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, ναι, και τους διέλυσαν. Μιλάμε για blowout, ξέρω εγώ. Το οποίο τεμάσπισαν λίγο στο τέλος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Γιάννη. Ήταν 20 πόντους πλάσια διαφορά, νομίζω. Ναι, θέλω να Γιάννη σε ρωτήσω. Υπάρχει τώρα μια λογική εξήγηση, σχετικά. Όχι, μόνο ότι είναι το NBA αυτό. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία κάνει τέτοιο, είναι τέτοιο ναυάγιο. Και το, δηλαδή, παιδιά, μα δείτε. Highlights, δεν ξέρετε τι ήταν τον αγώνα. Από αυτό το μάτι με του Grizzlies, λες ότι αυτή η ομάδα είναι για υποβιβασμό. Δεν είναι για να παίζει το NBA. Και πάνε και δεν είναι κανένα τυχαίο, ρε φίλε. Ο Edwards έχει τα περισσότερα τρίποντα στι πρώτε 10 αγώνε. Ναι, ναι, σουτάρουμε αριθμητικά περίπου όσα έβαζε ο Στεφ Κάρι. Σουτάρει 8 το μάτι, κάτι τέτοιο. Καλά και έχει καλά νούμερα. Ναι. Έχει κάπως 37%. Μα σχετικά τι να σου πω. Πώ εξηγείται αυτό το πράγμα. Είναι το NBA. Ότι κάθε μάτς στο NBA υπάρχει ταλέντο σε κάθε ομάδα. Αν δεν παίξει καλά, μπορεί να χάσει. Where every regular season game does not matter. Να πω όμως κάτι. Ναι, εντάξει, ωραία. Να πω ότι είμαστε κύπελο. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Εγώ βλέποντας το Portland, αμφισβητώ αν αυτοί ξέρουν μπάσκετ. Και τώρα έχει μπροστά μου τον Σκουτ αυτός εδώ, έτσι. Ναι. Τον έχω γιατί θέλω να πω για τα νούμερα του Σκουτ, ναι, ο οποίος δείχνει παίχτης NBA σιγά-σιγά. Respect. Πού δηλαδή, 12-3-4,5. Είναι εγώ δεν λέω τα νούμερα, λέω εικόνα. Δηλαδή, Ζαν,
Η εικόνα είναι ότι αυτοί εδώ που βρεθήκαν, που τους μαζέψανε. Όχι να παίξουν, δηλαδή, όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν παίζουν. Δεν παίζουν ούτε στην Κίνα. Και δηλαδή μετά ξαναβλέπεις το χθεσινό με το Μινεσότα, που πάλι μπορείς να το δω γιατί είδα και τον Golden State μετά και βλέπεις highlights. Και λες, κοίτα εδώ, δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι. Δηλαδή κάποιος άλλος και πάρει τη φανέλα. Οι Μόστας έχουν έρθει εξωγήινοι, οι Μόστας και έχουν πάρει το πνεύμα. Μπήκε και ο Time Lord τώρα στο παιχνίδι. Βέβαια. Βέβαια. Μια φορά όμως τον έω για πάνω από. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί από όλα τα παιχνίδια έχουμε σχολιάσει ένα το οποίο έρχεται σε λίγο.